Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης καταδίκασε επιχειρηματία το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορούνταν για παράνομη επιστροφή ΦΠΑ. Εφετικό, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα και με αυστηρές ποινές, αν χρειάζεται. Να προχωρήσει δικαιοσύνη και σε άλλους. Η ποινή επιβάλλεται για πρώτη φορά σε επιχειρηματία για απάτη σε βάρος του δημοσίου και αποκαλύφθηκε έπειτα από έλεγχο που έγινε το 1999 στην επιχείρηση του κατηγορούμενου στα Νέα Μουδανιά. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατηγορείται ότι εισέπραξε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως επιστροφή ΦΠΑ προσκομίζοντας εικονικά παραστατικά. Θεωρώ πως ένα κράτος πρέπει να έχει κανόνες και να τους υπακούμε όλοι. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ο ίδιος παραδέχθηκε μέρος των πράξεών του, υποστηρίζοντας όμως ότι από τις επιστροφές χρημάτων το 30% το έδινε ως μίζα σε υπαλλήλους της εφορίας. Εναντίον των εφοριακών, τους οποίους κατανόμασε ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση ο ίδιος ο επιχειρηματίας, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για απιστία σε βάρος του δημοσίου, ενώ κρίθηκαν και απολογήθηκαν και στον ανακριτή. Το δικαστήριο καταδίκασε τόσο τη σύζυγο του επιχειρηματία, όσο και μία υπάλληλο που ήταν διαχειρίστρια της εταιρείας σε ποινές κάθειρξης 18 ετών. Επιστροφές φόρου δεκάδων χιλιάδων ευρώ είχε καταφέρει να εισπράξει σπήρα, στην οποία συμμετείχε και υπάλληλος της εφορίας που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Αττική. Πρέπει να σταματήσουν τα λόγια και να πάμε σε πράξεις. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση, να χτυπηθεί η διαφθορά. Όποιο τομέα και να πιάσουμε, πολεοδομία είναι, εφορία είναι. Υπάρχουν κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις. Εάν θέλουν να πετύχουν οι κυβερνώντες και η Ελλάδα σαν χώρα, αυτά να πεταχθούν σκληρά. Τα μέλη της πείρας, με τη βοήθεια της 40χρονης που εργαζόταν μέχρι τον περασμένο Μάρτιο σε εφορία και με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών, κατέθεταν φορολογικές δηλώσεις τέτοιου ύψους ώστε να λαμβάνουν επιστροφή φόρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της πείρας σε σύντομο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας δεκάδες πλαστά έγγραφα και πιστοποιητικά, είχαν καταφέρει με τη μορφή επιστροφής φόρου να εισπράξουν παράνομα περισσότερα από 100.000 ευρώ. Πρέπει να πούνε φυλακή. Αλλά μπαίνει κανένας φυλακή εδώ στην Ελλάδα? Κανένας. Η δράση των 7 συλληφθέντων δεν σταματούσε εκεί. Με τα ίδια πλαστά έγγραφα ζητούσαν και έπαιρναν δάνεια από τράπεζες, αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα και ηλεκτρονικές συσκευές. Πρέπει να γίνουν πολύ βαθιές τομές αυτό το τόπο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν δεκάδες πλαστά έγγραφα, καθώς και 3 πολυτελή αυτοκίνητα.